Ο Βαόλ έχασε χθες το μεσημέρι με σκορ 102-71 από την πολύ καλή ομάδα της Κίμης, η οποία είναι πρωτοπόρος και αίτητη στο δεύτερο όμιλο του Νότου στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας στο μπάσκετ και έχει ήδη εξασφαλίσει την άνοδο. Με δεδομένο το μέγεθος του αντιπάλου, ο Βαόλ δεν το έβαλε κάτω. Ήταν ανταγωνιστικό στο πρώτο μέρος, στα 5 λεπτά από το δεύτερο δεκάλεπτο, στην τρίτη περίοδο έπαθε blackout για να παλέψει πάλι στο τέλος στην τέταρτη περίοδο. Η Κίμη ήταν μια πολύ καλή και πλήρως οργανωμένη ομάδα και πήρε εύκολα την νίκη. Ο Βαόλ με τον μπάσκετ που παίζει εξακολουθεί να είναι συμπαθητικός σε όλους παρά τη βαθμολογική του θέση. Από το Βαόλ ξεχώρισαν οι Τσαπρούνης Χατζηλάμπρου και Καλιμανάς και από την Κίμη οι Σιαμανδούρας, Παπαντονίου και Κατρανάς. Χωρίς προβλήματα η διαιτησία των Αντωνόπουλου και Αθανασίου. Ιδιαίτερη στιγμή στο χθεσινό παιχνίδι για τον 16χρονο Μάνθο Αγγελή που αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην τρίτη εθνική με την ανδρική ομάδα του Βαόλ, σημειώνοντας και 2 πόντους. Τα δεκάλεπτα 17-15, 33-46, 46-78, 71-102. Από τον Βαόλ, πρώτη σκόραρη Τσαπρούνης και Χατζηλάμπρου με 16 πόντους έκαστος, ο δεύτερος και με 2 τρίποντα, ενώ ακολούθησαν Τροβάς 13 πόντι 3 τρίποντα, Σουλίκας 8 πόντι, Καλιμανάς 6 πόντι 2 τρίποντα, Τσιριγότης 5 πόντι 1 τρίποντο, Νακόπουλος 3 πόντι, Αγγελής και Μιχαλιός από 2. Από την Κίμη, πρώτο σκόρερ ο Κατρανάς με 21 πόντους και 6 τρίποντα και ακολούθησαν Γκρινιάρης 18 και 1 τρίποντο, Παπαντονίου με 12, Καραμπάτσος με 9 πόντους και 1 τρίποντο, Ιωάννου, Μπολάνος, Δήμος, Σιαμανδούρας από 8 πόντους έκαστος, Μπίρμπας 4 και Αγγελής 2. Εντάξει, παίξαμε με ένα αντίπαλο ο οποίος δεν είναι για την κατηγορία μας, ούτε για τα κυβικά μας. Υπάρχουν φιλοδοξίες στην ομάδα για πολύ ψηλότερα. Είναι θεωρώ μοντέλο ομάδας, η οποία στη διάρκεια της επόμενης χρονιάς θα πρωταγωνιστήσει και στη Β' εθνική κατηγορία. Στο εύχομαι ολόψυχα, διότι έχουν όλη τη στόφα και όλα τα φόντα να πάνε και στην Α1. Εκεί και πέρα για μας ένα παιχνίδι πάρα πολύ δύσκολο. Κάποια κομμάτια του παιχνιδιού ανταπεξέλθαμε κυρίως από το ημίχρονο. Στο τρίτο δεκάλεπτο πάντα έχουμε μια κοιλιά αναμενόμενη λόγω της κούραψης αλλά και του κοντού ρόστερ πλέον αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι πήγαμε αρκετά καλά και εντάξει, δεν έχουν οι ομάδες σχέση με τη μεταξύ τους. Και δεν αποδώσαμε στο αμυντικό rebound στο τρίτο δεκάλεπτο και κάναμε ένα σερί 23-4 και κάπου εκεί τέλειωσε όλο το παιχνίδι. Πολύ μεγάλη εμπειρία. Δεν έχω ξαναπαίξει σε τέτοιο επίπεδο και ειδικά απέναντι σε μια τόσο καλή ομάδα. Ξεκίνησα από τις ακαδημίες του Βαόλ, από μικρός. Έχω παίξει σε παιδικού, εφηβικού. Και πραγματικά πολύ μεγάλη εμπειρία. Και πώς αισθάνεσαι που έχεις αυτούς τους μεγάλους παίκτες ισχύου για συμπαίκτες σου? Πολύ περήφανος και προσπαθώ να μάθω από αυτούς που έχουν παίξει σε πιο υψηλά επίπεδα. Ήταν ένα πολύ καλό μάτς. Πιστεύω ότι ευχαριστήθηκε ο κόσμος. Εμείς είμαστε χωρίς άγχος, μιας και η ομάδα έχει πετύχει το στόχο της. Παίξαμε απέναντι σε μια πραγματικά ενθουσιώδη ομάδα. Ο Παντελής, ο Βούλικας κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Νομίζω ότι είναι άδικο το ότι η ομάδα του Βαόλ πέφτει κατηγορία. Είναι από τις πιο συνεπείς ομάδες της κατηγορίας με πλάνο στο παιχνίδι της και πραγματικά ίσως οι θύνοντες θα πρέπει να κοιτάξουν λίγο καλύτερα τα πράγματα γιατί τέτοιες ομάδες πρέπει να τις έχουμε στην κατηγορία. Απόρρισα που ο κόσμος ισχύει δεν ήρθε στο παιχνίδι γιατί πραγματικά το είδατε και εσείς, παίχτηκε εντυπωσιακό μάτς και πιστεύω ότι θα έπρεπε το γήπεδο να γεμίσει. Πείτε μου λίγο και για το πρωτάθλημα, πώς είδατε φέτος η κατηγορία. Στο πρωτάθλημα ήταν... Να σας πω κάτι, ήταν ένα πρωτάθλημα δύο ταχυτήτων. Νομίζω ότι εμείς και ο Φάρος μαζί με τον Κρόνο ήμασταν οι ομάδες που ξεχωρίσαμε. Νομίζω ότι εμείς ήταν καθοριστική η πολλή δουλειά που γίνεται στην ομάδα. Και νομίζω ότι από την αρχή είχαμε πει ότι στόχος είναι η άνοδος και τα καταφέραμε. Τώρα οι υπόλοιπες ομάδες καλό θα ήταν να γίνει κάπως αλλιώς το πρωτάθλημα διότι τα πολλά κενά, τα πολλά ρεπό και οι ομάδες που σταματάνε ξαφνικά στα μέσα της χρονιάς δεν κάνουν καλό σε ομάδες σαν και εμάς που δουλεύουμε άγρος επαγγελματικά και έχουμε στόχο τον πρωταθλητισμό. Καλή συνέχεια και ελπίζουμε του χρόνου να πρωταγωνιστείτε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και καλή επιτυχία και στο μπάσκετ του Βαόλ. Να είστε καλά.